ψίχουλα συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και αυτές που επίσης υιοθέτησαν μνημόνιο και μετραλλιτότητες, όπως η Ιρλανδία και η Ιταλία, δίνουν το ελληνικό κράτος οικογένειες ως επίδομα τέκνων. Στην Ελλάδα, όπως 14 Ιουλίου, ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για το κουτσουρεμένο κατά 50% φέτος επίδομα, το ύψος του για ένα παιδί είναι πλέον μόλις 4,11 ευρώ το μήνα, την ώρα που στην Ιταλία είναι 250,48 ευρώ για γονείς με ετήσιο εισόδημα μέχρι 11.000 και στη Γερμανία 184 ευρώ και για την Ιρλανδία 130. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αρκετά χαμηλό είναι το επίδομα στην Ισπανία που επίσης βρίσκεται στη δίνη της κρίσης και με την ανεργία στα ύψη, καθώς ανέρχεται στα 24,25 ευρώ για κάθε παιδί. Με κινητικά προβλήματα ανέρχεται στα 48,47 και αναβαίνει ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας, φτάνοντας στα 381,19 ευρώ. Την ίδια ώρα στη Γαλλία δεν δίνεται επίδομα για πρώτο παιδί, ενώ για δύο παιδιά ανέρχεται σε 120 ευρώ το μήνα και φτάνει στα 274 για τρία.